Από την πόλη της Ξάνθης ξεκίνησε η περιοδεία της πρώην Υπουργού και Βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας Ντόρα Μπακογιάννη στο πλαίσιο της περιοδείας στην Θράκη. Το απόγευμα της Πέμπτης συνάντησε τους εργαζομένους της ΕΚΑΠ και τους δικηγόρους τους και αμέσως μετά στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε επαναδιατύπωσε τη θέση της Νέας Δημοκρατίας για το θέμα μετά τις συζητήσεις που προκάλεσε η θέση της εκπροσώπου τύπου του κόμματος Μαρία Σπυράκη. Απαντώντας σε ερώτηση για το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, σημείωσε ότι σύμφωνα με τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να είναι κρατικοδίαιτο όπως συνέβη στη μεταπολίτευση. Ξέρετε, αγαπώ πάρα πολύ την περιφέρεια αυτή. Έχω έρθει πάρα πολλές φορές. Νομίζω ότι περισσότερο από εσάς με ξέρετε καλά. Και ξέρετε ότι για μας, για τη Νέα Δημοκρατία, ο φετινός χρόνος είναι ένας χρόνος πολύ μεγάλων προκλήσεων, διότι η χώρα, έτσι όπως βρίσκεται σήμερα, πρέπει πραγματικά να κάνει ένα πολύ μεγάλο αναπτυξιακό άλμα. Αυτό το αναπτυξιακό άλμα θέλουμε να το ξεκινήσουμε από την Θράκη. Η Ελλάδα δεν μπορεί να μείνει με τους ανεμικούς ρυθμούς ανάπτυξης που έχει σήμερα. Ο ελληνικός λαός βρίσκεται απέναντι σε πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες. Ξέρετε ότι οι επιβαρύνσεις, οι φορολογικές, οι εισφορές έχουν γονατίσει κάθε έντιμο και μη φορολογικά επαγγελματία σήμερα στη χώρα. Ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι μέχρι κεραίας να προετοιμάσει το πρόγραμμα το οποίο θα υλοποιήσει την επόμενη μέρα ως κυβέρνηση με τη βοήθεια του ελληνικού λαού, έτσι ώστε να μην χαθεί ούτε μία μέρα, ούτε ένας πόρος, ούτε μία δυνατότητα να κάνει το αναπτυξιακό άλμα η χώρα μας. Η Θράκη λοιπόν είναι κατεξοχήν μία περιοχή και η Ξάνθη και η Κομοτηνή με απίστευτο, το έχω πει πολλές φορές, απίστευτες αναπτυξιακές δυνατότητες. Ξεκινάμε λοιπόν από τη Θράκη, αυτό είναι και ο τομέας μου, γι' αυτό βρίσκομαι σήμερα εδώ. Θα έχω την ευκαιρία να επισκεφθώ και ορισμένα μειονοτικά χωριά αύριο. Θέλω να συζητήσω και με τη μειονότητα και με όλους τους παράγοντες οι οποίοι μπορούν και πρέπει να στηρίξουν την επόμενη αυτή δυνατή προσπάθεια της χώρας.